Δύσκολη η εξίσωση το άνοιγμα των σχολικών μονάδων και σε αυτό θα συζητήσουμε φυσικά και για την εικόνα της πανδημίας με την καλεσμένη μας την κυρία Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα, αντιδήμαρχο παιδείας Ρεθύμνου και γιατρό, διπλή ιδιότητά σας. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ εγώ. Η ιδιότητα η οποία θα μας βοηθήσει η κυρία Ελευθεριάδου να μιλήσουμε και για το άνοιγμα των σχολικών μονάδων αλλά και για το πώς καταγράφεται μέχρι στιγμής η εικόνα της πανδημίας στο νησί μας. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο δικό σας σχετικά και με τις ανακοινώσεις που είχαμε σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΝΕΟΔΗ. Και αν στα δικά σας αυτιά και στα δικά σας μάτια λοιπόν διευκρινίστηκαν κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των σχολείων και αν τελικώς είμαστε έτοιμοι για το άνοιγμά τους. Κοιτάξτε, δείτε, για μένα το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά πηγαίνουν καθημερινά όλα, δηλαδή δεν είναι τα μισά όπως ήταν στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Μία εναλλακτική θα ήταν αυτή η ζωντανή μετάδοση, είναι η μόνη ρεαλιστική λύση, τα μισά παιδιά να παρακολουθούν από το σπίτι το μάθημα που γίνεται στο σχολείο και την επομένη να πάνε τα υπόλοιπα μισά. Δεν προχώρησε αυτή η λύση, οποιαδήποτε άλλη είναι μεσοβέζικη. Ο κίνδυνος είναι πολύ ρεαλιστικός όταν φτάνουμε τέτοιο αριθμό κρουσμάτων κάθε μέρα, να μην κοροϊδευόμαστε. Είμαστε πάρα πολύ χαλαροί. Εμείς είχαμε πολύ ωραίες συσκέψεις με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και με τον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί τυχάνει να είμαι και στο Ιατρικό Σύλλογο το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποφασίσαμε λοιπόν, θεωρώντας ότι η δύναμη είναι η γνώση, να ξεκινήσουμε μια καμπάνια με τη βοήθεια των μελών του Ιατρικού Συλλόγου, να βοηθήσουμε η σχολική κοινότητα να ενημερωθεί σωστά και τεκμηριωμένα από χίλιοι γιατρών, έτσι ώστε ό,τι λέγεται να έχει και κύρος. Mm-hmm. Θα κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια, κάθε σχολείο είτε θέλει να αναλάβουμε να κάνουμε μια ομιλία στους δασκάλους, είτε θέλει να κάνουμε στους γονείς, είτε θέλει ένας γιατρός να πάει να μιλήσει στα παιδιά. Είμαστε στη διάθεσή τους, υπάρχει μια πολύ μεγάλη προθυμία και συμμετοχή από τους συναδέλφους εδώ στο Ρέθυμνο, είτε πρωί είτε απόγευμα, ό,τι θέλουν τέλος πάντων, είτε διαδικτυακά, να βοηθήσουμε να ενημερωθούν σωστά καταρχήν οι γονείς, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Πιστεύετε ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωση στην παρούσα φάση, γιατί καταλαβαίνουμε. Τεράστιο. Καταλαβαίνουμε ότι ο κορονοϊός είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει καθημερινά πλέον στη ζωή μας. Υπάρχουν πολλές εκκλήσεις από τους ειδικούς, από τους συναδέλφους σας, οι οποίοι κάνουν λόγο και για τη χρήση της μάσκας. Ωστόσο, βλέπουμε μία άρνηση και μία δυσπιστία από ένα κομμάτι των γονιών. Εγώ θα επικεντρωθώ στους γονείς λόγω και του ανοίγματος των σχολικών μονάδων. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η δυσπιστία? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν υπάρχει μια τρομερή χαλαρότητα. Η διαφορά δηλαδή στη συμπεριφορά μας σε σχέση με το πρώτο κύμα του κορονοϊού είναι τρομακτική. Υπάρχει μια φοβερή χαλαρότητα παντού. Το διαπιστώνεις στο δρόμο, στη δουλειά, ακόμα και στα σπίτια μας, έτσι. Δεν ήμασταν έτσι στο πρώτο κύμα, ήμασταν πολύ πιο προσεκτικοί. Το έλλειμμα πληροφόρησης έχει να κάνει γενικότερα με όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας που με τη βοήθεια του ίντερνετ παίρνουν διαστάσεις τερατώδεις. Το πιο απλό παράδειγμα που συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι γιατροί, γιατί εγώ τυχαίνει να είμαι οτορυνολαριγκολόγος και είμαι το κλασικό παράδειγμα ανθρώπου που δουλεύει καθημερινά όλο του το ωράριο και όλη του την εφημερία, είμαι νοσοκομιακός γιατρός, με μάσκα. Εμείς οι οριλά δουλεύουμε με μάσκα γιατί ερχόμαστε έτσι κι αλλιώς πολύ κοντά στο πρόσωπο του ασθενούς. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν έχω πάθει ποτέ εγώ τίποτα που δουλεύω ήδη 22-23 χρόνια, γιατί θα πάθει κάποιος άλλος? Οι χειρουργοί καταρχήν χειρουργούν όλη μέρα με τη μάσκα, πολλές φορές ως το βράδυ. Δεν έχει ακούσει κανείς ποτέ να πάθει ένας χειρουργός κάτι επειδή φοράει μάσκα. Οι μάσκες δεν εγκλωβίζουν το διοξείδιο του άνθρακα. Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Το οξυγόνο και περνάει και το διοξίδιο πάλι περνάει και φεύγει. Αυτό που κάνει η μάσκα είναι ότι φιλτράρει τα σωματίδια του σάλιου που έρχονται από απέναντι, από τον απέναντι, όταν είναι μεγάλων διαστάσεων, κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Φιλτράρονται λοιπόν στη μάσκα και δεν φτάνουν στον αποδέκτη. Είναι τεράστια η δουλειά που κάνει, αδιαμφισβήτητα. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι πολύ πιο δεκτικά από τους μεγάλους στο να συμμορφωθούν και θα δείτε ότι τα παιδιά θα συμμορφωθούν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο απλά. Τους δίνεις οδηγίες
και πολύ σύντομα τις κάνουν συνήθεια και καθημερινότητα. Αρκεί και οι γονείς να τους το μεταφέρουν αυτό. Ακριβώς. Και καταλαβαίνω ότι ακριβώς. Φυσικά και στους γονείς απευθύνεστε τώρα για να τους καθησυχάσετε. Ναι. Και είναι στις ανησυχίες, εύλογες ανησυχίες, γιατί μιλάμε για τα παιδιά της κάθε οικογένειας, εύλογες ανησυχίες για το αν τελικώς κάνει κακό ή όχι η χρήση της μάσκας. Είστε λοιπόν κι εσείς από εκείνους τους επιστήμονες, τους γιατρούς, τους ειδικούς που επιμένουν ότι η χρήση μάσκας δεν κάνει κακό στα παιδιά. Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστήμονας γιατρός που μπορεί να πει το αντίθετο. Θα τον διέγραφε ο ιατρικός του σύλλογος. Αυτά είναι τα αυτονόητα για τον γιατρό. Οι γονείς όμως θα πρέπει στο σπίτι να κάνουν μια προετοιμασία. Δεν μπορεί το μικρό παιδάκι της πρώτης δημοτικού, όταν στο σπίτι υπάρχει χαλαρότητα, ο χαδερφισμός, αδιαφορία, ξαφνικά να πάει και να είναι στρατιωτάκι στο σχολείο. Ο ρόλος ο δικός μας, ο παιδαγωγικός, σαν γονείς, είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία με το σχολείο. Αν ξεκινάμε έτσι στραβά, με αντιδράσεις από επαναστάτες χωρίς αιτία, να το πω έτσι, και μόνιμους διαμαρτυρόμενους για το κάθε τι, προφανώς και θα έχουμε προβλήματα. Επίσης, έχουμε και άλλα προβλήματα που είναι πιο ουσιώδη, δηλαδή πώς θα διαχειριστούμε ένα κρούσμα σε ένα σχολείο, πώς θα σταματήσουμε τη διάδοση μέσα σε μια σχολική μονάδα ώστε να μην γίνει καθολική και αναγκαστεί η σχολική μονάδα να κλείσει εντελώς. Πάντως, ο Υπουργός Παιδείας σήμερα είπε, κυρία Ελευθεριάδου, ότι ας μην γελιόμαστε, έτσι θα το πω εγώ πιο απλά, σχολεία, σχολικές μονάδες και τμήματα θα κλείσουν κατά τη διάρκεια της σχολικής μονάδας. Είναι ξεκάθαρο ότι θα συμβεί αυτό και ενδεχομένως να θέλει να προετοιμάσει κιόλας ώστε να μην υπάρξει πανικός. Αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας μας είναι ότι εφόσον δεν έχει βρεθεί θεραπεία και δεν έχει βρεθεί εμβόλιο για να προστατευτούμε, θα κυλάμε συνεχώς σε τέτοια κύματα, θα γίνονται κύματα με εξάρσεις και υφέσεις στη διάρκεια της χρονιάς. Όμως, το φθινόπωρο θα συνοδευτεί από μια πλειάδα άλλων ιώσεων που έχουμε πάντα αυτή την περίοδο. Οπότε, κάθε πυρετάκος πολύ εύκολα θα μπερδεύεται με πιθανό κορονοϊό, με αποτέλεσμα να πανικοβάλλονται οι γονείς, να πανικοβάλλονται οι εκπαιδευτικοί. Θα ζήσουμε πολλές τραγιλαυκές καταστάσεις. Χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν σημαίνει κάθε πυρετός ότι το παιδί έχει κορονοϊό. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει κορονοϊό νοσηλεύεται. Και δεν σημαίνει ότι όποιος νοσηλεύεται πεθαίνει. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν, να μην τα έχουμε έτσι ένα κουβάρι στο μυαλό μας. Ο μέσος άνθρωπος που θα νοσήσει περνάει ήσυχα τη διάρκεια των 14 ημερών στο σπίτι του, ιχνηλατείται το περιβάλλον του, μπαίνει και αυτό σε καραντίνα. Αυτό θέλω να το τονίσω γιατί υπάρχει τρομερή σύγχυση. Δεν μπαίνει σε καραντίνα ο καθένας, μπαίνουν μόνο αυτοί που ζουν στο ίδιο σπίτι, μπαίνουν αυτοί που είτε στο εργασιακό ή σε άλλο περιβάλλον βρέθηκαν με τον θετικό τουλάχιστον για 15 και παραπάνω λεπτά σε κοντινή απόσταση κάτω από 2 μέτρα και κυρίως χωρίς μάσκες και κανένας άλλος. Δεν μας πιάνει πανικός. Οι άνθρωποι που θα μπουν σε απομόνωση, σε καραντίνα προληπτικά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν το τεστ του κορονοϊού εφόσον είναι ασυμπτωματικοί. Θα το κάνουν μόνο εάν νοσήσουν ή αν έχουν ύποπτα συμπτώματα. Από εκεί και πέρα, το περιβάλλον του περιβάλλοντος δεν μπαίνει σε καραντίνα. Τα πράγματα που έχω ακούσει, είχαμε ένα κρούσμα σε σχολείο εδώ στο Ρέθυμνο, πριν από μερικές ημέρες που είχαν ανοίξει τα σχολεία και το δημοτικό, το συγκεκριμένο, έκανε σύλλογο διδασκόντων. Οι άνθρωποι ήταν όλοι με μάσκες, τηρήθηκαν όλα τα μέτρα. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι εκπαιδευτικοί ήταν κοντά σε αυτόν που τελικά νοσούσε. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν μπήκαν σε καραντίνα. Ο ΕΟΔΗ δυστυχώς το βράδυ έδωσε στο διευθυντή του σχολείου άλλες οδηγίες. Το πρωί άλλαξε τις οδηγίες. Προκλήθηκε ένας τρομερός πανικός. Φοβόντουσαν οι εκπαιδευτικοί ότι πρέπει να μπουν όλοι σε καραντίνα. Μου κάνει ακόμα εντύπωση και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να τα διευκρινίζουμε αυτά τα πράγματα. Είχα την εντύπωση ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει. Ούτε τρέχουμε να κάνουμε τεστ κορονοϊού έτσι προληπτικά. Ούτε τρέχουμε να κάνουμε τεστ κορονοϊού γιατί κάποιος το περιβάλλον μας νόσησε. Έμεσα, όχι εμείς να ήρθαμε σε επαφή. Εφόσον δοθεί σχετική κυρίως οδηγία στο να κάνει κάποιος το τεστ, το προληπτικό δεν λέει κάτι αν δεν υπάρχει κάποια επαφή επίσης, με κάποιο κρούσμα. Επίσης, οι απολυμάνσεις έχουν νόημα μόνο εφόσον υπάρχει θετικό κρούσμα. Δεν έχουν νόημα προληπτικά. Πάντως, κυρία Ελευθεριάδου, σε μερικές μέρες.
Έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστεί τρομερή ψυχραιμία τώρα που θα ξεκινήσουν τα σχολεία και για τις ιώσεις που είπατε κι εσείς, τόσο από τους γονείς όσο και από τους εκπαιδευτικούς, το να διαχειριστούν μια καθημερινότητα που θα υπάρχει μια συμπτωματολογία που για κάποιους θα είναι ύποπτη, για κάποιους άλλους δεν θα είναι, για το αν το παιδί θα πρέπει να μείνει στο σχολείο, στο σπίτι, αν δεν θα πρέπει να πάει στο σχολείο γιατί έχει λίγο βήχα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά θα τα δούμε στην καθημερινότητά μας και νομίζω ότι η καλύτερη λέξη που μπορεί κάποιος να περιγράψει το τι χρειάζεται είναι ψυχραιμία και σίγουρα η σωστή ενημέρωση. Και κυρίως απευθυνθείτε στο γιατρό σας. Μην αυτενεργείτε, μην παίρνετε πρωτοβουλίες, μην πάτε και κάνετε τεστ έτσι επειδή σας έπιασε πανικός. Τα τεστ είναι πολύτιμα. Πρέπει να κρατάμε εφεδρείες για όταν τα χρειαστούμε. Όταν δηλαδή εμφανιστεί κάπου μία αιστεία πραγματική σε ένα σχολείο, τότε ναι, ο ΕΟΔΗ θα δώσει οδηγίες και θα έρθει η μονάδα να κάνει τεστ στο περιβάλλον. Δεν τα κάνουμε έτσι σε περιστασιακές στιγμές και ενώ γύρω-γύρω δεν έχει κανείς συμπτωματολογία. Mm-hmm. Αυτό mm-hmm. θέλω να περάσω στον κόσμο, να το καταλάβει, ξεκάθαρο. Να είναι ψύχρεμος. Είναι ξεκάθαρο και όμως και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά τελικά με αυτό το περιστατικό κατάλαβα ότι δεν ήταν ξεκάθαρο ακόμα και σε ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο, δηλαδή εκπαιδευτικοί και πραγματικά συμπάσχω μαζί τους. Έχουν οι άνθρωποι πολύ μεγάλη ευθύνη τώρα να βάλουν τα παιδιά να συμμορφωθούν σε αυτούς τους κανόνες, πράγμα Σίγουρα. Που είναι δύσκολο στις πολύ μικρές ηλικίες. Θεωρώ όμως επίσης δύσκολο και στην εφηβεία. Το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε και στα εφηβάκια. Mm-hmm. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα είναι τόσο μα τόσο συνεργάσιμα όλα. Καλό τους κουράγιο, εμείς είμαστε δίπλα τους. Σαν Δήμος προσπαθούμε από όποια μεριά μπορούμε να βοηθήσουμε, είτε και επιστημονικά όπως σας είπα, αλλά και πρακτικά. Και πρακτικά. Τώρα, ακόμα πρακτικά να σας πω κάτι, ότι δεν έχουν έρθει αυτές οι περιβόητες μάσκες. Δεν έχετε παραλάβει έτσι. Ακόμα τις μάσκες, τις προστατευτικές. Απολύτως τίποτα. Στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Χανίων τίποτα. Ευελπιστούμε ότι θα έρθουν αύριο. Υπάρχει ένας μηχανισμός υπαλλήλων σε ετοιμότητα που θα χρειαστεί να δουλέψουν το Σαββατοκύριακο χωρίς να είναι υποχρεωμένοι. Και τους ευχαριστώ προκαταβολικά που προθυμοποιήθηκαν γιατί καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα. Έτσι. Και ένας μηχανισμός εκπαιδευτικών, διευθυντών σχολείων που είναι με τα τηλέφωνα ανοιχτά να τους ειδοποιήσουμε εάν και όταν έρθουν να έρθουν να τις παραλάβουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα θέατρο παραλόγου και δεν έπρεπε να φτάνουμε το Σαββατοκύριακο πριν το εναγιασμό να γίνονται όλα αυτά. Και καλά κάνετε και το τονίζετε, θα έπρεπε οι μάσκες να βρίσκονται στα σχολεία. Ακριβώς. Με προβληματίζει αυτή η έλλειψη εγρήγορσης και αυτή η καθυστέρηση στις αντιδράσεις του κεντρικού mm-hmm. κράτους. Κυρία Ελευθεριάδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συμβολή σας σήμερα στο δελτίο μας.